Έχετε καταπιαστεί με τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το γράψιμο, το τραγούδι, το θέατρο, την τηλεόραση. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που εργαστήκατε, προλάβατε να αφήσετε κάτι απ' έξω που θα θέλατε. Σας έμεινε κάτι ως αποθυμένο. Κάτι που δεν προλάβατε να κάνετε. Ναι, να είμαι μια πιο καλή μαμά. Είστε και ήσασταν μια εργαζόμενη μαμά. Ναι. Λοιπόν, οι μαμάδες τώρα, σε αυτή την εποχή, που είναι και αυτές πολλές εργαζόμενες, έχουν ένα θέμα. Αντιμετωπίζουν αδίκως, αν με ρωτάτε, τύψεις. Γιατί λείπουν, γιατί δεν είναι όσο ήταν οι μαμάδες τους. Εκεί, τι θέλετε να τους πείτε? Θέλω να σου πω ότι κι εγώ νιώθω αυτό που νιώθουν αυτές. Δεν μπορώ να κάνω τη δασκάλα και να σου λέω ή νιώθεις τύψεις. Εντάξει, αυτό θα μας το πει ο ψυχίατρος, ότι δεν έχει νόημα τώρα να νιώθεις τύψεις, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά τις καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όπως και καταλαβαίνω και ένα παιδί που δεν έχει, όχι τη μαμά του που δεν δουλεύει, γιατί μπορεί να μην δουλεύει και να είσαι στο σπίτι και να είσαι μια Μας φρικτή ακούσει. μαμά. Έτσι. Να είσαι μια μαμά που βαριέται, που βρίζει τη ζωή της, δεν έχει ενδιαφέροντα και δεν μπορεί να τα μεταφέρει στο παιδί της. Χρειάζεται ποιοτικό χρόνο. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί αυτό ένα παιδί. Δηλαδή κάτσε μια ώρα και σε αυτή την ώρα μπορείς να σώσεις πράγματα. Και όχι η μαμά. Μην λέμε πια μόνο για τη μαμά. Φυσικά όχι. Φυσικά, Έτσι, σε γιατί καμία ζούμε και σε περίπτωση. μια εποχή που αναγνωρίζεται η ισότητα των φύλων και οι υποχρεώσεις των δύο φύλων. Εγώ ήρθα σε μια εποχή ως παιδί που οι άνθρωποι ήταν πολύ σκληροί. Μιλάμε για τις μανούλες που μείναν στο σπίτι και μας μεγαλώνανε. Αλλά την ίδια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είχαν τέτοια προβλήματα. Επειδή ήταν πολύ κλειστές οι κοινωνίες, ήταν πολύ κλειστοί οι άνθρωποι, ποτέ δεν συζητούσαν τα προβλήματά τους, είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να γίνονται πολύ σκληροί και με τα παιδιά τους. Οι κουβέντες δεν ίσχυαν μες στο σπίτι. Η μάνα μαγείρευε, έπλαινε, συγύριζε, τάιζε και έδερνε. Ήταν εκεί, αλλά τι Έτσι. σημαίνει το εκεί? Δεν η διαχείριση της ζωής, της επαφής, της επικοινωνίας των ανθρώπων. Ήταν κάτι το άγνωστο. Αυτό είναι, αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Μετά εμείς αρχίσαμε να διαβάζουμε λίγο, να παρακολουθούμε λίγο τα πράγματα, να ανοιγόμαστε, να καταλαβαίνουμε κάτι. Αλλά υπήρχε και μπήκε στη ζωή μας η δουλειά. Και κάναμε πράγματα έτσι όπως νομίζαμε ότι ξέρουμε. Αν έχεις βιώσει σε μια οικογένεια που έχει κινηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και σε έχει βοηθήσει, τότε το βίωμα το δικό σου μπορεί να εξελιχθεί και να το περάσεις. Αλλά δεν ξέρω αν θα λυθεί και ποτέ αυτό το θέμα με τους γονείς και τα παιδιά, δηλαδή αν θα αγαπάμε, γιατί το έχουμε ανάγκη να αγαπάμε τους γονείς μας. Δεν το συζητώ ότι οι γονείς θα αγαπάνε μέχρι το θάνατό τους τα παιδιά τους, αλλά πάντοτε θα υπάρχει ένα ερωτηματικό στη σχέση μας. Πάντως, ο Μάνος έχει πει ότι έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη από εσάς, οπότε κάτι Δεν καλό έχετε κάνει. θα μιλήσουμε για τον πάνω τώρα, έτσι. Ό,τι λέμε τώρα, εμείς είμαστε η εξαίρεση. Πάντα όπως έχω γράψει σε ένα τραγούδι που έχω γράψει πριν από κάποια χρόνια που λέει «Μεγάλωσα» και το μότο του, το ρεφρέν του είναι «Πάντα για άλλους Έτσι, μεγάλωσα». έτσι, Έτσι σωστά. δεν πονάμε, έτσι ξεχνάμε. Όχι, εγώ, μια φίλη μου. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην τη ρωτήσουμε πώς είναι σαν μαμά. Πρέπει να το ρωτήσουμε. Ναι. Τώρα κοίταξε. Τώρα μου κάνει πλάκα. Γιατί πάνω κάνω τη μαμά και δεν το πετυχαίνω, ας πούμε. Θα θέλει τώρα ο άλλος. Τώρα γίνεται αυτός ο μπαμπάς μου. Τώρα από πού να το...
πώς να το πω. Καταρχήν υπάρχει αυτή η καψούρα της μάνας στο γιο. Και όλες οι μανάδες που έχουν με τους γιους, δεν θα είμαι εγώ η εξαίρεση.